μέρα και για το Αγρίνιο και για την Ουτελοκαρανία, αλλά και για τον εθνικιστικό κόσμο. Το τελευταίο εθνικιστικό γραφείο στον ΟΜΟ ήταν πριν 25 χρόνια. Σήμερα η ανάγκη έκανε τον Έλληνα να στραφεί πάλι στις ρίζες. Ελπίζουμε ότι τα γραφεία αυτά θα είναι μια φωλιά εθνικιστική όπου θα ξυπνάει τον κόσμο. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε τα εγγένεια της τοπικής οργάνωσης Ετωλοκαρνανίας Αγρινίου και όλους τους συναγωνιστές και να πούμε ότι όπου ανοίγει ένα γραφείο της Χρυσαυγής, μια τοπική, δημιουργείται, ανοίγει ένα κάστρο της ελευθερίας. Είναι ένα κάστρο ελευθερίας, είναι ένα κάστρο μη υποταγμένων Ελλήνων που θα αγωνιστούν, που θα αγωνιστούμε όλοι μαζί για, ουσιαστικά για την ελευθερία της πατρίδας μας και προς το καλό του δοκιμαζόμενου ελληνικού λαού. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας τιμάει με την παρουσία του. Τα γραφεία μας θα είναι ανοιχτά για όλο τον κόσμο κάθε μέρα, για όλους τους δοκιμαζόμενους Έλληνες και όπως βλέπετε και εσείς με τα μάτια σας και εμείς, αντίθετα με το τι λένε τα γκάλοπ, η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει και θα ανεβαίνει. Προσπάθεια των συναγωνιστών, γιατί έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φάγανε και αυτοί το κυνήγι που έχουμε φάει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Το περιμέναμε. Περιμένουμε και στη συνέχεια να μας κυνηγήσουν, γιατί η άνοδο της Χρυσής Αυγής είναι πολύ μεγάλη. Θα είμαστε δίπλα στην τοπική του Αγρινίου, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες τοπικές. Όποτε και να μας χρειαστούν, θα είμαστε δίπλα στον κόσμο και δίπλα σε όλους τους Έλληνες. Δώσον Κύριε φωνάν σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολυτέρα. Πολλές φορές, μεγαλειώδη. Νομίζω το είδατε και εσείς και τα πλάνα το δείχνουν. Χιλιάδες άνθρωποι, όταν άλλα κινήματα, άλλα κόμματα δεν μαζεύουν ούτε μερικές δεκάδες. Μπορεί αυτός ο κόσμος να ήταν και περισσότερος από τις κεντρικές προεκλογικές του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας στην Αθηνά. Σήμερα από το πρωί γίνεται πολύς λόγος για τα παιδιά που αποτελούν πλέον τεκμήρια. Πώς τα σχολιάζετε? Τα έχουμε πει και στη Βουλή και πριν βγουν τα μέτρα και πριν βγουν το Μνημόνιο 3 και πριν βγουν όλα αυτά τα νομοσχέδια. Το είπαμε και το ξαναλέμε. Είναι έσχος και ντροπή. Αυτό δεν είναι απλώς ένα μνημόνιο που έχει αρνητικές οικονομικές παραμέτρους, είναι ένα εθνοκτόνο μνημόνιο. Όταν καταδικάζει τα παιδιά, τη στιγμή που η υπογεννητικότητα δυστυχώς αποτελεί μάστιγα, το να εξοντώνουμε όλους αυτούς τους ήρωες που αποφασίζουν να κάνουν παιδιά, είναι εθνοπροδοτικό. Η Χρυσή Αυγή έχει συγκεκριμένη αναπτύσσεται ραγδαία σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα είμαστε εδώ, στη νέα τοπική οργάνωση Ετωλοακαρνανίας, αλλά την ίδια μέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα γενιάζουμε νέα γραφεία. Στόχος Χρυσής Αυγής είναι σύντομα να είναι η πρώτη πολιτική δύναμη και να αλλάξει μια και καλή την κατάσταση, τη θλιβερή αυτή που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα.